Μότζο, μια παράσταση έξω από τα συνηθισμένα. Τίποτα. Αρκετά φεύγω. Θα πάω να το πω στον Έζα, θα πάω να βρω μια δουλειά της προκοπής. Μότζο λοιπόν. Μότζο. Τι σημαίνει αλήθεια Μότζο? Μότζο σημαίνει φυλαχτό. Μότζο επίσης σημαίνει μουλιασμένο. Και εδώ μότζο, μόχο, μοχίτο. Κρατάμε το φυλαχτό να υποθέσω, Κρατάμε το φυλαχτό, ό,τι θέλεις, και το μοχίτο αν θέλεις. Ή αλλιώς και να το πω, η φάση σου. Το χρησιμοποιούν, ποιο είναι η κατάστασή σου με το μότζο σου ψηλά για να βγούμε σήμερα το βράδυ. Έχεις καλό μότζο? Δεν ξέρεις γι' αυτό. Δεν είχα ιδέα. Πώς θα περιέγραφες το μότζο? Το μότζο, λοιπόν, θεωρώ ότι είναι μια ξεκάθαρα γκανγκστερική μαύρη κομμωδία με όλες τις καταστάσεις, τα μέσα έξω, το πώς βγαίνουν όλοι, πώς μπαίνουν οι ατάκες στο κείμενο, δεν σταματάει να προχωράει, όπως και ό,τι συμβαίνει εκεί μέσα. Έφυγε κάποια από καταστάσεις βίας, τρέλας, πανικού. Ποιος θα είναι σινεμά, αυτά είναι. Μια κανονική Κυριακή. Πώς ένα έργο που διαδραματίζεται στην Αγγλία των late 50s μπορεί να αποτυπωθεί στην Ελλάδα του σήμερα? Στην περίοδο εκείνη υπήρχε μια πολύ έντονη κοινωνική ας πούμε ατμόσφαιρα που όλα ήταν δυνατόν να συμβούν εκείνη τη στιγμή. Δηλαδή είχες μια αίσθηση ότι τώρα είναι η εποχή να συμβούν τα πάντα. Τώρα είμαστε σε μια εποχή που δεν συμβαίνει τίποτα. Οπότε μπορείς να πεις ότι έχει μια ανάποδη σύνδεση. Σε ρωτάω παιδάκι μου, είχε κίτρινο μαλλί, έτονο κίτρινο? Το κοινό πώς αντιδρά σε αυτή τη σκληρή, να την πούμε έτσι, γλώσσα που έχει το έργο? Το κοινό τρελαίνεται. Του αρέσει πάρα πολύ γιατί αντιλαμβάνεται ότι αυτό είναι μέρος του κόσμου. Δεν αντιλαμβάνεται δηλαδή ότι αυτό είναι ένα κόλπο για να προσελκύσουμε κόσμο στην παράσταση, αλλά ο κόσμος αυτός των ηρώων είναι ένας κόσμος βρώμικος, είναι ένας κόσμος που δεν μιλάει κανονικά τη γλώσσα και επικοινωνεί έστω και ακόμα και τρυφερά αισθήματα μόνο με βρυσίδια, με αυτόν τον τρόπο. Okay. Ο Έζρα που είναι? Στο γραφείο, όχι όμως στην πολυθρόνα, στο πλάι. Στο πλάι κοντά στο μυστερό, στο πλάι στην ελέγχη του κόσμου. Στο από εδώ πλάι, στο σκαμνί, το στρουμπουλό. Ωραία. Είδαμε μεγάλη απήχηση στο νεανικό κοινό πέρυσι. Πώς το εξηγείς αυτό? Κοίτα, έχει ένα χιούμορ το οποίο καταλαβαίνουν αρκετά οι νέοι, συνδέονται εύκολα, μπορούμε να το πούμε και κάφρικο, για να το πω έτσι, στην καθομιλουμένη νεανική γλώσσα. Έχω ξυπνήσει τώρα, έτσι, είμαι ξύπνιος, ξύπνησα, έτσι. Αμέ, γουστάρω και πολύ, μάλιστα. Κανείς δεν τον είδα να φεύγει. Συγγνώμη κιόλας, αλλά πίστε σκοτάδι είναι εδώ κάτω. Μου είπα χτε εσένα, γιατί δεν ήσουν εσύ. Είσαι εντάξει. Ναι, σίγουρα. Όχι, μια χαρά είναι. Τι θα έλεγε σε κάποιον και να τον καλέσει να δει την παράθεση? Έλα να περάσει καλά, γιατί στο τέλος μπορεί και εσύ να θέλει να χορέψει. You broke my will, but what a thrill. Goodness gracious, great balls of fire. I let it love, all I thought it was fine. You came along and woo, now honey, I've changed my mind, this world is fine. Goodness gracious, great balls of fire. Kisses the